Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Συστήματα κακοκαιρίας επηρεάζουν την κεντρική και δυτική Ευρώπη με βροχές και καταιγίδες. Αντιθέτως, στη χώρα μας, τις επόμενες ημέρες θα μυρίσει καλοκαίρι με τη θερμοκρασία να ξεπερνά ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο, λοιπόν, Σάββατο, περιμένουμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές στα ανατολικά, όπου τις μεσηφρινές και απογευματινές ώρες στην ορεινή Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μπορεί να δώσουν πρόσχερες μπόρες. Το βορειοδυτικό ρεύμα θα φτάσει τοπικά τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει μεσημεριστά υπηρετικά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται σχεδόν έθριος ουρανός, ασθενές στο πεδίο των ανέμων, αρκετή υγρασία το πρωί, ενώ η θερμοκρασία θα μεθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη θα έχει μόνο λίγη συννεφιά. Νοτιοανατολική άνεμο θερμαϊκό μέχρι 5 μποφόρ, υψηλές τιμές υγρασίας το πρωί, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία αναμένεται έθριος ουρανός. Τα θερμόμετρα στη Λάρισα και την Καρδίτσα θα φτάσουν μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Τρίκαλα νωρίς το πρωί θα ξεπεράσουν τους 17 βαθμούς. Μεγάλα διαστήματα με ήλιο περιμένουμε και στη Στερεά και την Εύβοια. Στο Μεσολόγγι η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου και στη Λαμία τους 29 βαθμούς. Στην Πελοπόννησο τώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Στην Πάτρα η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στην Τρίπολη από 15 έως 26 βαθμούς. Νοτιοδυτική άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ και λιακάδες σε όλα τα δυτικά. Στο Αργοστόλι η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει στους 27 βαθμούς Κελσίου και στα Γιάννενα τους 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, έτσι θα κυλήσει ο καιρός το επόμενο 24ωρο. Να είστε όλοι καλά και καλό Σαββατοκύριακο.